Από σήμερα, Κυριακή 1 Μαΐου, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την επιστροφή, καθώς η χαλάρωση των μέτρων έχει άμεση σχέση με την αποκλιμάκωση του κύματος πανδημίας. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, επισημαίνει ότι ο ιός είναι εδώ και δεν πρέπει να παρασυρθούμε, καθώς η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και ολόκληρη η ιατρική κοινότητα συνιστούν η χρήση μάσκας να εφαρμόζεται όπου υπάρχει συγχρονισμός μέχρι τις 31 Μαΐου. Η κατάργηση των μέτρων έχει να κάνει όχι μόνο με υγειονομικά αμυγός κριτήρια, έχει να κάνει και με οικονομικά κριτήρια και με την ανάγκη της χώρας να είναι ανταγωνιστική στον τουρισμό, γιατί άλλες χώρες που είναι ανταγωνιστικές σε εμάς στο τουριστικό προϊόν έχουν καταργήσει όλα τα μέτρα. Επειδή καταργούνται όλα τα μέτρα, δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε ο κορονοϊός. Βεβαίως η επιδημία είναι σε μεγάλη ύφεση, άρα μας επιτρέπει να αποσύρουμε μέτρα που είχαμε προηγουμένως. Να θυμίσω ότι 3 εβδομάδες με 4 πριν είχαμε 450 εισαγωγές τη μέρα στο νοσοκομείο με κορονοϊό, τώρα είμαστε σταθερά κάτω από τις 200. Αλλά ακόμα ο κορονοϊός υπάρχει ανάμεσά μας, που σημαίνει ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε, να μην παρασυρθούμε από την άρση των μέτρων και να θεωρήσουμε ότι πλέον δεν υπάρχει κορονοϊός. Πρέπει εκεί που υπάρχει ο συνωστισμός να φοράμε τη μάσκα μας. Αν δεν αισθανόμαστε καλά, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κάνουμε ένα self-test ή και ένα δεύτερο, έτσι ώστε αν βρεθούμε θετικοί να αυτοπεριοριστούμε και να σπάσουμε την ηλικία της μετάδοσης και να σκεφτόμαστε ότι το να προστατευτούμε εμείς έχει διπλό καλό. Εκτός από εμάς, προστατεύει και τον συνάνθρωπό μας. Σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς εμβολιασμούς, ο κύριος Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι το νέο επικυρωμένο εμβόλιο θα είναι πιο ισχυρό και θα χρειάζεται να κάνουμε μόνο μία δόση και θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον ιό καθώς ήρθε για να μείνει. Η επόμενη δόση με το επικυρωμένο εμβόλιο θα είναι μία. Προς τα εκεί γίνονται όλες οι μελέτες, οι έρευνες. Θα είναι επικαιροποιημένο το εμβόλιο, σημαίνει ότι θα έχει προσαρμοστεί για τις αλλαγές που έχει υποστεί ο κορονοϊός. Και αντικειμενικά όλες αυτές οι αλλαγές, όλα αυτά τα στελέχη που βγήκαν, έχουν κάνει το εμβόλιο που βγήκε εναντίον του αρχικού στελέχους λίγο λιγότερο αποτελεσματικό. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Όμως μέχρι τώρα είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε απέναντι στον κορονοϊό. Άρα όταν θα έρθει η εποχή να κάνουμε την καινούρια δόσει, δεν θα μπούμε ξανά σε διαδικασία να κάνουμε 2 ή 3 δόσεις. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο και κάναμε 2 ή 3 δόσεις. Από το να κινδυνεύουμε να πεθάνουμε, δεν είναι πολύ προτιμότερο να κάνουμε 2 ή 3 δόσεις και να περνάμε στη μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία τον κορονοϊό σαν μια ίωση, άλλη πιο ελαφριά, άλλη λίγο πιο βαριά, άλλη καθόλου. Ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει για αρκετά χρόνια. Άρα όπως, είναι όπως είναι ο ιός της γρήπης, ας πούμε, που τον έχουμε κάθε χρόνο, έτσι θα είναι και ο κορονοϊός. Ακριβώς. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να συμβιώνουμε με αυτόν τον ιό, χωρίς να καταστρέφεται η ζωή μας, χωρίς να λυγίζει από το βάρος το υγειονομικό σύστημα της χώρας, χωρίς άλλοι συμπολίτες μας με άλλα προβλήματα υγείας να έχουν δυσκολία να βρουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Πρέπει να γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας που δεν θα μας απασχολεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό πρέπει να εμβολιαστούμε όσο πιο μαζικά γίνεται. Αυτό το εμβόλιο, δηλαδή, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, θα είναι πιο ενισχυμένο, θα είναι πιο δυνατό, όπως και κάθε χρόνο τροποποιούνται τα εμβόλια της γρήπης με το στέλεχος, με κάποια στελέχη που έχουν από τις προηγούμενες χρονιές. Ακριβώς έτσι θα είναι. Αυτό δοκιμάζεται τώρα. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε αυτό το εμβόλιο, το επικαιροποιημένο.